Star. Και όλο αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται φυσικά ξέροντας ότι το κοινό θα παραλυρίσει σε λίγο όταν θα βγει ο Σάκη Τιμπλέν. Θα κάνει όλη σαν τρελή από κάτω. Όλοι από κάτω περιμένουν να γίνει αυτό. Και ουσιαστικά κρατάμε μια αντίθετη δύναμη, δηλαδή μια αντίσταση, ώστε να δείξουμε ακριβώς ότι παρότι ας πούμε θα τραγουδήσουν τα παιδιά, δεν θα γίνει κανένας χαμός με το τραγούδι. Ο χαμός θα γίνει μόνο όταν θα βγει και θα αποκαλυφθεί η παραμόρφωση. Και χτίζουμε σε ένα κοινό που μπορεί να συμμετάσχει, να τραγουδήσει, να πάρει κάποια μέρα, να μπει μέσα σε αυτό, αλλά συνεχώς είναι στο παρακάτω, παρακάτω. Δεν είναι, δηλαδή, ποτέ μέχρι τη στιγμή που θα βγει αυτό το πράγμα, δεν είναι πραγματικά θερμό το κοινό. Ενώ μέχρι τότε είναι και το Γκένιεφ. Καλώς. Καλώς. Ωραία τραγούδια. Αλλά όταν θα βγει η παραμόρφωση, δηλαδή όλη η διαστροφή για αυτή τη κοινωνία, αυτό θέλουμε. Χαίρεσαι μας με τις κουλτούρες και αυτά. Έμα. Αυτό. Εμπορικό κάνει. Εμπορικό κάνει. Εμπορικό κάνει. Γιατί χθες προβληματιζόμουν πάρα πολύ. Δεν σωστά. Για όλα τα άλλα προβληματίζομαι τελευταία. Τι θα πει βγαίνει στη σκηνή, πώς ποτέ δεν το καταλάβει. Θα πω πώς γίνεται αυτό. Τι είναι αυτό που μπορεί να. Γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Δεν είναι ένας που έχει κάνει μια συνάντηση. Ούτε έρχεστε. Ούτε έρχεται όλος ο κόσμος στην αρχή του έργου για να. Τι, να κάνει να παίξει. Το σκηνικό μας έχει δύο χώρους. Έχει έναν κάτω χώρο. Πίσω καλή ώρα έχει μια μεγάλη πύλη. Και πάνω μπροστά στην πύλη, και έχει και κάτι σαν παράθυρο. Μπροστά στην πύλη θα έχει ένα δεύτερο επίπεδο το πάνω της. Εξαμπαλικόμενο πράγμα. Πιο αφαιρετικό βέβαια, πιο μοντέρνο. Εμείς είμαστε κάτω, στην αρχή, στο πρώτο μέρος. Πιθανό να υπάρχει τώρα καλό τσέρι. Μια λέει, αλλά να τα ακούσει τώρα. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν ότι υπάρχει ένα τέτοιο, έτσι, αυτός ο χώρος, ας πούμε, από πάνω είναι αυτό. Εκεί υπάρχει ένα παράθυρο, μπορεί να εμφανιστεί κάποια στιγμή η Ζωζιάννα, η μέλη της Ζωζιάννας, η μέλη του Ντέιβιν, και τα λοιπά. Σε αυτό το μπαλκόνι μπορεί να κινείται ο Μπαρκιφέντρο, ο οποίος κινείται οπουδήποτε όπου θέλει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτός μπορεί να κυκλοφορεί ανάμεσα στους δύο κόσμους. Και σκεφτείτε ότι να ξεκινήσει μια παράσταση, δεν μου αρέσει να τα λέω αυτά, αλλά τώρα μου αρέσει. Και να κρέμονται και κρέμονται κονσέρβες του μπαλκόνι. Ο κόσμος έρχεται, ένα σένα, παίρνει και πρέπει να ξεκρεμάσει αυτή την κονσέρβα. Εντάξει. Και σιγά σιγά ερχόμαστε ακριβώς για αυτόν τον λόγο εκεί. Γιατί κρεμαστήκανε οι καινούριες κονσέρβες. Για να φάμε. Για να φάμε. Για αυτό μπαίνουμε. Για να φάμε. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία γενικότερα για το ρόλο του τρόου και της κονσέρβας σε ένα τόσο πολιτικό έργο, απόλυτα πολιτικό, και σε μια εποχή που φυσικά η κονσέρβα πια σε εμάς, ειδικά στο δυτικό πολιτισμό, έχει απόλυτα πολιτική σημασία πια. Γιατί δεν τρώμε κονσέρβες πια. Δεν είμαστε πριν από 20 χρόνια, τρώμε. Ντολμαδάκια αυτά, παίρναμε. Τώρα πια είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Βλέπετε, η ταξική πια. Κονσέρβα τρώει ο τρίτος κόσμος. Δεν τρώμε πια η δυτική. Κονσέρβα στέλνουμε εκεί, στη μεγάλη ψαλίδα. Δεν είναι πια κομμάτι μας, δεν είμαστε στη μεταπολεμική, μετεμφυλιακή, που ήταν πια όλα αυτά.